Τι, το πρόλαβες? Ναι, 5 τετράγωνα πιο κάτω. Στα φανάρια στη λεωφόρο. Τέλεια, και τι σου είπε? Τι κάνεις εδώ, 5? Ήρθες να με αποχαιρετήσεις? Και εσύ τι απάντησες? Τίποτα. Πώς τίποτα? Ε, καλά, τι ήθελες δηλαδή? Με τόσο τρέξιμο είχα λαχανιάσει και δεν μπορούσα να μιλήσω. Μετά άναψε πράσινο και έφυγα. Τι να κάνω? Κάτσε, Ροξάνα. Τελικά θα του πεις ναι? Ναι. Καλά, δεν ξέρω. Περίμενε, ναι ή όχι? Πριν λίγο είπες ναι και έτρεξε να τον βρω. Ναι, νομίζω ναι. Μπορούμε να κάνουμε και τ' άλλο. Γιατί δεν το απαντάς ταχυδρομικά? Θα ζητήσουμε τη διεύθυνση του Κάροτ και λύθηκε το πρόβλημα. Ταχυδρομικά? Ναι, εκείνος πώς σου ζήτησε να βγείτε? Με γράμμα. Ε, ωραία, απάντησε του και εσύ με ένα γράμμα. Όχι, όχι, καλύτερα όχι, Φέντε. Καλύτερα να περιμένω να γυρίσω. Έτσι θα έχω και χρόνο να το σκεφτώ. Να σκεφτείς? Ε, τι να σκεφτείς, παιδί μου? Θέλεις να τα φτιάξεις μαζί του ή όχι? Ναι. Ε, ωραία, τι να σκεφτείς τότε, τέρμα. Ξέρεις τι πρέπει να σκεφτώ? Αυτό. Ποιο αυτό? Γιατί δεν του είπα ναι? Δεν τις καταλαβαίνω τις γυναίκες. Όλε όλα, όλε όλα. Είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και γέλιο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ. Μου θυμίζει η παραμύθια. Αισθάνομαι σαν την κοκκινή σκουφή. Καημένε Λίκε. Τι είπες? Γιατί καημένε Λίκε? Γιατί αν φάει εσένα δεν θα μπορεί να χωνέψει. Τρέχα να γλιτώσεις τα ρούσα και γραμματίστε και οι δυο σας. Ναι, κόφτω χοντρία γελάδα. Τα ρούσα, καλύτερα να έχεις μείνει στο ξενοδοχείο. Ναι. Κοιτάξτε εκεί. Εκεί μένει ο πειρατής. Βέβαια, πού ήθελες να μένεις, σε καλύβα? Έλα. Α, είναι πολύ ψηλά. Λέτε να είναι ο βελίσκος του Σαν Κλεμέντε? Λοιπόν, πάμε. Εστώ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να επιστρέψουμε. Τι, τρελός είσαι? Τώρα σου ήρθε σένα. Γιατί να γυρίσουμε πίσω? Τόσο κόπο κάναμε να φτάσουμε ως εδώ. Σωστά, πρέπει να μιλήσουμε με το φίλο του Χάιμε. Ναι, αλλά ίσως είναι επικίνδυνο να μπούμε στο φάρο. Καλύτερα να φτιάξουμε μια ομάδα διάσωσης πειρατών. Ας την οργανώσουμε. Ωραία. Επειδή εγώ είμαι ο μεγαλύτερος στην ομάδα, εγώ θα αναθέτω τις αποστολές. Και έχω μία για σένα. Τι πρέπει να κάνω? Να μην μας πας τα νεύρα. Έγινε σαφής. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε τα λόγια. Πρέπει να μιλήσουμε με τον πειρατή. Πάμε. Άλλη, στοπ. Πώς θα μπούμε στο φάρο? Να ζητήσουμε τη βοήθεια του FBI. Βέβαια, θα έρθουν τρέχοντας. Ναι. Αν τους πω ότι είμαι ο μελλοντικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να με περάσουν και τρελό.
Έχω μια ιδέα. Ο καλύτερος τρόπος να φτάσουμε στο φάρο είναι να πάμε με βάρκα. Θα χτυπήσουμε κόρνα και ο πειρατής θα ανοίξει. Μα αφού δεν έχουμε βάρκα. Ω, αυτό το κορίτσι τσιμπάει ό,τι και να πεις. Πάμε, παιδιά. Πάμε. Δεν είναι πολύ ωραίο, ε. Έχουμε βέβαια αρκετή δουλειά για να τακτοποιηθούν τόσα έπιπλα. Ναι. Καλά. Τότε ας μην χάνουμε καθόλου καιρό. Ας αρχίσουμε από τα έπιπλα. Όχι, όχι, μια στιγμή κύριε Αρτούρο, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Αν θες βγάλει τα πράγματα από τα κουτιά, τα έπιπλα θα τα φτιάξω εγώ. Μα εσύ είσαι μικρός. Τι έγινε, μπαμπά? Ναι. Καλύτερα βγάλω τα πράγματα από τα κουτιά. Ναι, καλύτερα. Φίε. Ναι. Εγώ θα σου έλεγα να το βάλεις λίγο πιο αριστερά. Να δεις τι ωραίο που θα γίνει όταν τελειώσουμε. Ναι, πανέμορφο. Πόσο θα ήθελα να μείνω εδώ. Αλήθεια, θα ήθελες να μείνεις εδώ, Μαριλού? Μέκα. Τι? Κόφτο. Φιέ. Τι? Το τραπέζι. Καλύτερα να το βάλεις πιο πέρα. Άκου να σου πω κάτι, μικρέ. Αν θες να βοηθήσεις, γιατί δεν βάζεις ένα χεράκι κι εσύ, ε? Τι κάνω, δεν βοηθάω. Σταμάτα να δίνεις οδηγίες και κάνε και καμιά δουλειά. Χειρονακτική εργασία δεν είναι το φόρτε. Βέβαια, υπερλειτουργεί ο εγκέφαλος σε βάρος του σώματος. Μου φαίνεται ότι τρελάθηκε. Τι κάνει εκεί, Μπόκα? Εμένα ρωτάς? Κύριε Βικτόρ. Ναι. Τι είναι αυτό? Φράγμα. Δεν το βλέπεις? Ναι, το βλέπω. Τότε γιατί ρωτάς? Και γιατί το βάζεις εκεί, μπαμπά? Μποκίτα. Είναι διόδια. Α, παιδιά, είναι διόδια. Τι, διόδια? Να σε εξηγώ, Ποκίτα. Εδώ δεν είναι σινεμά αυτοκινήτων. Ναι. Ωραία, είναι σινεμά αυτοκινήτων για αυτοκίνητα. Ναι. Και τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρώνουν. Μιλάμε για καλή δουλειά, δεν καταλαβαίνεις? Ο κόσμος θα πληρώνει για την ταινία και διόδια για το αυτοκίνητο. Βέβαια, πολύ έξυπνο, μπαμπά. Α, λίμωνο. Και όχι μόνο, γέ μου. Θα βάλω και πλυντήριο για να πλένω τα αυτοκίνητα όσο ο κόσμος θα βλέπει την ταινία Ο Μπουρμπουλήτρας. Δεν είναι σαν είναι ο πατέρας μου. Ναι, Μπόκα. Πιάνει πουλιά στον αέρα. Αυτό έγινε επειδή άργησες. Έπρεπε να του είχες απαντήσει πιο νωρίς. Καλά, πού να ήξερε ότι θα πήγαινε στο Πιναμάρ. Δεν πειράζει, θα γυρίσει. Αυτό είναι. Όταν γυρίσει, θα τον περιμένεις, θα του δώσεις ένα φυλάκι και όλα καλά. Σιγά, μην φτάσω εκεί. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να έχεις αγόρι? Ο Κάροτ πάντα της άρεσε. Ναι. Είναι πολύ συμπαθητικός. Πολύ γλυκός. Θα μπορούσε να είναι το πρώτο μου αγόρι. Σταμάτα να το σκέφτεσαι. Κάποτε πρέπει να κάνεις την αρχή. Εσύ τι μιλάς, είσαι πολύ μικρή ακόμα. Και νομίζεις ότι μόνο σε σένα στέλνουν ερωτικά γράμματα και σε μένα γράφουν? Ασόπα. Αλήθεια. Τον λένε Ντάνιελ. Ακούστε. Χωρίς εσένα, αγάπη μου, δεν ζω. Δεν είμαι ευτυχισμένος, είσαι τ' άλλο μου μισό. Μα αυτή είναι στίχη τραγουδιού. Και ο Ντάνιελ σε μένα το τραγούδισε. Είναι καταπληκτικός τραγουδιστής. Και ένας κούκλος. Τι ωραία! Βλέπεις τα πάντα από εδώ πάνω. Αυτό είναι το Σαν Κλεμέντε? Όχι, ο κήπος της Εδέμη είναι. Μα βέβαια το Σαν Κλεμέντε. Ω, φαίνεται μέχρι και η Φάλαινα Μπελέν. Πού? Εδώ! Τι κάνεις? Είσαι ηλίθιος, αλεξιπνάδες λες. Μα μπερδεύτηκα, εσύσουν. Εσύ τώρα γιατί κλαις? Γιατί θυμήθηκα το άγαλμα της ελευθερίας. Βλέπεις τα πάντα από εκεί πάνω. Κοιτάξτε πέρα. Μου έχουν πει ότι σε εκείνο το σημείο νερό και ουρανός γίνονται ένα. Στην άκρη του κόλπου σε μπορομπών. Και πώς είναι το νερό εκεί, γλυκό ή αλμυρό? Γιατί, σκέφτεσαι να το πιείς? Παιδιά, κοιτάξτε αυτό. Το κοιτάμε. Όχι, αυτό. Για να δω. Είναι χάρτης κρυμμένου θησαυρού. Ναι, τι θα κάνουμε? Ερώτηση, θα πάμε να τον βρούμε. Ναι, αλλά όχι τώρα γιατί θα νυχτώσει. Αύριο θα ξεκινήσουμε πρωί. Μέκα, ναι. Να ξέρεις τη σαλάτα την έβαλα στο ψυγείο, έτσι. Α, ωραία, Μαρία, σε ευχαριστώ. Α, τι ωραίο σπίτι, Μέκα, καλορίζικο. Σε ευχαριστώ. Είναι υπέροχο. Μόνο για να πω την αλήθεια, νομίζω πως κάτι του λείπει. Μπορείς να κρεμάσεις τη φωτογραφία κάποιου στάρ. Θέλεις να σου δώσω εγώ μία? Έχω μία του Ρίτσαρντ Γκιρ. Έχω διάφορες. Μία που είναι μόνος του, μία με την Τζούλια Ρόμπερτς. Ποια προτιμάς? Όχι, όχι, σε ευχαριστώ, Κόκα. Ευχαριστώ, όχι. Δεν χρειάζεται. Καλά, πολύ ωραίο το σπίτι του κύριου Λουτσέρο, ε. Το δωμάτιο του Κάροτ είναι τέλειο.
Αυτό που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα είναι η σκάρα στον κήπο. Λοιπόν, η φωτιά για τον μπαρμπεκιού είναι έτοιμη. Αχ, δεν ήταν καθόλου εύκολο με τόσο αέρα και έξω. Ωραία. Τι ώρα θα φάμε? Υπομονή. Σου λέω ότι μόλις άναψε τη φωτιά. Πώς, ούτε ένα λουκάνικο? Κάτι να τσιμπήσουμε? Όχι. Ακόμα και αν ήταν έτοιμο, πάλι θα έπρεπε να περιμένουμε. Λείπει ο Ρόκι. Μα πού έχει πάει? Έκπληξη. Μα πώς δεν είναι εδώ? Μας καλεί σπίτι του για φαγητό και δεν είναι εδώ. Όχι, δεν είναι δίκαιο. Δεν μπορεί να παίζει με την πείνα των άλλων. Ποιος νομίζει ότι είναι ο κύριος Λουτσέρο? Έπρεπε να είναι εδώ, δε. Έχουμε επισκέψεις, παιδιά. Κριστίνα! Όλε όλα, όλε όλα. Ήρθα κι εγώ, έτοιμο το φαγητό, ετοιμαστείτε. Μπράβο, μπράβο, Χρήστη! Μπράβο! Μια στιγμή, και ένα χειροκρότημα για τον Κρεοπόλη. Ναι! Μπράβο! Μπράβο! Και για τα κορίτσια που ετοίμασαν τις σαλάτες, δεν τα ξέρω. Ο Βάσκος, κύριε Λουτσέρο. Ο Βάσκος είναι στο μπάρμπεκιου με τα άλλα παιδιά. Με τους έξυπνους. Πήγαν εκεί για να πάμε τα καλύτερα κομμάτια. Πολύ νόστιμο, κύριε Λουτσέρο. Μπράβο. Σ' αρέσει. Ωραία, χαίρομαι. Μπόκα, δεν έφαγες τίποτα. Έλα να πάρεις κάτι. Έρχομαι. Έλα. Με συγχωρείτε. Προσοχή, μη σας πατήσω. Έλα, έλα. Πάρε ό,τι θέλεις. Πάρε, πάρε. Τι νόστιμα. Μα τι κάνεις? Τι κάνεις? Φέρνω και μερικό για αύριο, κύριε Λουτσέρο. Α, έλα, Μπόκα, τώρα τι λες. Έλα. Συγγνώμη. Δόθηκε από εδώ τίποτα? Αλήθεια, σου έλειψα, Κρις? Ναι, πολύ. Και εσύ και όλοι. Πώς όλοι? Καλά. Εσύ λίγο παραπάνω. Εγώ, σου έλειψα? Ναι, λίγο μόνο. Τι έγινε από κοίτα? Τι το είπες? Τι πράγμα να μου είπε? Ο Μπόκα μου είπε ότι μόλις σε έβλεπε θα σου έλεγε πόσο πολύ του έλειψες. Ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Χριστινίτα του. Τι το είπες ή δεν τι το είπες? Φάει, μπαμπά, φάει. Καμιά φορά ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι λέει από την πίτα. Ρούντι, μου φέρνεις ένα ουισκάκι. Λολίτα, το Αλφονσάκι θέλει ένα ουισκάκι. Ωραία. Αν το Αλφονσάκι θέλει ουισκάκι, τότε να πάει να το αγοράσει. Ντόλι, ακούσέ με σε παρακαλώ. Πόσο κάνει το ουίσκι που έχετε εδώ? Πόσο κάνει? Ναι. 30 πέσος. 30 πέσος δεν είναι πολλά, Ντόλι. Εσύ σιωπή. Θα σου πω κάτι. Θα σου δώσω 100 πέσος να αγοράσεις 3 μπουκάλια και κράτα τα ρέστα. Πώς σου φαίνεται, Μια χαρά μου φαίνεται. Σερβιρέ τον εσύ. Ναι, Ντόλι. Ω, Θεέ μου. Γεια σου, Ντόλι. Πού να σου το βάλω, Αλφοσίτο? Άντε, φέρνω ποτήρι από την κουζίνα. Καλά. Δεν θες να πιεις από εδώ? Όχι, πώς θα πιω από το μπουκάλι, βλάκα. Άντε να φέρεις ένα ποτήρι, τέλειωνε πια. Πάντως έχεις βρει το κουμπί της γυναίκας μου, Ναι, το είδες. Δάνεισέ μου 100 πέσος. Γιατί? Τι θα πει για τη σπίτι σου, δεν είναι? Τι θες να πληρώνω εγώ το ουίσκι σας? Α, ναι, έχεις δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Καλά λες, Αλφοσίτο. Μπορώ να στα δανείσω αύριο. Γιατί? Γιατί δεν έχω μετρητά. Σήμερα πλήρωσα τις καινούργιες φανέλες στο Φωνιάδο. Α, αλήθεια, πώς είναι οι φανέλες? Α, υπέροχες. Σάσουνα τις εξετώ. Για να τις δω. Πώς σου φαίνεται? Τέλεια! Δώστηνα! Για δώστηνα! Η φανέλα του πρωταθλητή! Κοίτα να δεις, υπέροχη! Αλφοσίτο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω. Τι? Τι σημαίνουν εκείνα τα αρχικά εκεί? Τι χαζός που είσαι! Είναι το σύνθημα της ομάδας! Μισό τους ατρόμητους! Λοιπόν, τι θα λέγατε να κάνουμε μια πρόποση για το καινούριο σπίτι? Μάλιστα, κύριε! Καλορίζικο και να το χαρείτε! Έτσι! Καλορίζικο και να το χαρούμε! Ωραία! Τσιν! 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 Δεν χορεύετε σε αυτό το σπίτι? Αν θέλετε, θα τραγουδήσω κάτι για να χορεύετε. Το πιο όμορφο ταγκό, το ταγκό. Σιγά. Εγώ, Τσόλο Παρλίτα Φλιαρίτα, σας έχω χορευτική μουσική. Ετοιμαστείτε, έτσι. Πολύ ωραία. Αρχίσουν οι χοροί. Μάλιστα, κυρία. Τώρα ναι. Αι. Ωιγά. Μπράβο, για κοίτα τους. Ωραία,
Εσύ δεν χορεύεις? Δεν ξέρω να το χορεύω αυτό. Έλα να σου δείξω. Τότε... τότε τίποτα. Μην τα μπερδεύεις. Χέντι, έλα να χορέψουμε. Σκάσαμε χτες. Ναι, και όλα ήταν πολύ νόστιμα. Εγώ δεν έχω χωνέψει ακόμα. Δεν μπορούσα ούτε να προπονηθώ. Μα βέβαια, χοντρέ, αφού έφαγες 3 σάντουιτς μαζί. Ναι, ακόμα ονειρεύουμε τα λουκάνικα που έφαγα. Σοβαρά? Άκου. Λουκάνικα, λουκάνικα, λουκάνικα. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε? Μαέστρο στο πιάσιμο, συγχαρητήρια, αυτά ήταν λουκάνικα. Δεν ήταν καλά? Ναι, και το κρέας αλφα αλφα. Ναι, άντε, κάνεις διαφήμιση στον μπαμπά σου. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά, ακούστε με. Σήμερα μίλησα με τον Φεράρι. Θα τρέξετε στη Φόρμουλα 1? Μπράβο, κύριε Λουτσέρο. Βέβαια, τόσα χρόνια στο ταξί έχει γίνει εξπέρ στην οδήγηση. Μπόκα, τι λες? Μπόκα, ο Φεράρι, ο προπονητής της Μαρτίν Φιέρο, κανόνισα φιλικό αγώνα. Ωραία. Επιτέλους, θα φορέσω τη φανέλα των Ατρόμητων. Ω, βέβαια. Μπόκα, είναι περισσότεροι από εμάς. Όμως δεν καλωσόρισε με τους καινούριους, Οχ, παιδιά, εγώ φεύγω, έτσι. Για να μην είναι ήσυχος, κύριε Λουτσέρο. Φέντε, έχεις δίκιο. Σας φάγαμε! Σας φάγαμε, παιδιά! Πάνω του! Φάγαμε! Μια χαρά σας πάει, Πολύ έξυπνη η ιδέα του τατουάζ, Αλφονσίτο. Ναι. Τώρα θα μπορούμε εύκολα να ξεχωρίζουμε ποιος είναι αληθινός φωνιάς και ποιος όχι. Λοιπόν, Άτη, σ' αρέσει το διακριτικό των φωνιάδων? Ναι, είναι πολύ καλό. Τότε τι σκέφτεσαι? Μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Θέλετε ακόμα στην ομάδα το Χέντι? Τι ωραία! Διασκεδάσαμε πολύ χθες βράδυ. Καλά ήταν. Εγώ πέρασα τέλεια. Και δεν ήταν μόνο η γιορτή. Α, λες για το Χάμπι, Είναι πολύ γλυκός, τρυφερός, ένα γελούδι. Ίσως μου λείπει πολύ ο γιος μου, αλλά το λατρεύω. Τι λέτε κάτω, κυρία Κάτα? Τσόλο, τον πήγες πάλι στη στέγη? Ναι, και δυσκολεύτηκα πολύ να το αποχωριστώ. Όμως το υποσχέθηκε ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σίγουρα θα το περιμένει, πώς και πώς. Ναι, σίγουρα. Κύριε Κάτα, πείτε μου κάτι. Πατήρ Φρανσίσκο θα τον άφηνε να παίξει ο Ατρόμητος? Μα Τσόλο, ο πατήρ Φρανσίσκο θέλει το καλύτερο για τα παιδιά του. Και τι καλύτερο, από το να πέσουν σε μια ωραία ομάδα όπως είναι οι Ατρόμητοι. Τι καλύτερο! Όταν οι Ατρόμητοι ανακαλύψουν στο Χέντι αυτό, σίγουρα θα τον διώξουν από την ομάδα. Μπράβο, Νάτι. Την άκουσες τη μικρή, έξυπνη σαν το θείο της. Ναι, ναι, σίγουρα, όλα καλά, αλλά εξήγησέ μου πώς θα κάνουμε το τατουάζ στο Χέντι χωρίς να το καταλάβει, Σωστά, πώς θα το κάνουμε? Αυτό είναι πρόβλημά μου. Αυτό είναι το πρόβλημά της Ανφόνσο. Εγώ η ίδια θα τα φροντίσω όλα. Και μετά οι Ατρόμητοι θα δουν ποιον πρέπει να διώξουν από την ομάδα. Δεν είπε στον Κάρωτο ότι η Ρόξη είπε ναι? Ναι, του το είπα. Όμως δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι τον κορόιδευα. Και εξάλλου μου είπε ότι συνάντησε την Πεπονού. Ποια? Την Πεπονού, την ξαδέλφη του Ράτα. Α, Μπόκα, η μαμά σου ξέχασε να μου βάλει μαγιονέζα. Άντε να μου φέρεις λίγη, σε παρακαλώ. Αμέσως. Είναι εκείνη η πολύ όμορφη που λέγατε τις προάλλες? Ναι, αυτή είναι. Μιλάμε για κούκλα. Συγγνώμη, γιατί την αποκαλείτε έτσι? Τι την κάνουμε? Γιατί τη λέτε Πεπονού? Γιατί άλλο, για τα πεπόνια. Α, μάλιστα. Πουλάει πεπόνια στην παραλία στο Πίναμαρ. Τι συμβαίνει, τι είπα? Αυτή η μαγιονέζα είναι απίθανη, παιδιά, έτσι? Απίθανη, καταπληκτική. Εγώ βάζω μαγιονέζα σε όλα. Καλά, σχεδόν σε όλα. Το παγωτό σοκολάτα το τρώω χωρίς μαγιονέζα. Τυχεράκια σοκάροτ. Κάνει τσάμπα διακοπές στο Πιναμάρ, βρήκε και κορίτσι, μιλάμε για τύχη βουνό. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος γι' αυτό, γιατί μου είπε ότι η Πεπονού τον έχει τρελάνει. Ναι, τον ακολουθεί παντού, λέει. Τον περιμένει στην παραλία, όταν πάει για μπάνιο. Είναι τυχερός που έχει τέτοιο κορίτσι. Μα μην νομίζεις, γιατί κάθε φορά που τον βλέπει τον χαστουκίζει και του λέει: Χαζέ, καλά είχα την ησυχία μου, γιατί ήρθες? Και ο Κάρο τι της λέει? Κι εγώ σ' αγαπώ. Τι χαζός, Με συγχωρείτε, μου ξέφυγε. Με dijeron que estaba muerta por mí y de cabeza me metí. Como un nabo me tiré a la pileta. Me volví loco con sus trenzas. En la esquina de mi casa la encaré, un piropo y arranqué.
puede una flor estar tan sola? Me gritó, raja de aquí, ¿quién te da bola? ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! Me cantaban en el club. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! ¡Cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó. Tarjeta roja le sacó. Y del juego lo expulsó. Mis amigos se reían un montón de mi enorme papelón. Coloradas me quedaron las orejas cuando me agarró la vieja. Pero a mí que nunca aprendo la lección, cuando tenga la ocasión a la barra le voy a meter la tapa. Si la vuelvo a cruzar no se me escapa. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! Me cantaban en el club. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! ¡Cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó. Tarjeta roja le sacó. Y del juego lo expulsó. ¡Qué bolú! Παιδικό πρόγραμμα και έτενα είναι ένα. Τρία, όχι, όχι, δεν κάνει τρία, κάνει πέντε. Πέντε και οκτώ και οκτώ, α, δεν μπορώ, το κεφάλι μου. Γιασμίν, κάνε μου μια χάρη, με βοηθάς αυτή την πρόσθεση, ε. Μπαμπά, γιατί δεν αγοράζει ένα υπολογιστή. Μα γιατί, αφού έχω εσένα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι εδώ όλη μέρα. Εξάλλου έχουν πέσει και οι τιμές τώρα. Δεν έχεις και άδικο. Καλύτερα να πάω να αγοράσω ένα, γιατί καμιά μέρα θα κάνει μπαμ το κεφάλι μου. Θα μείνεις εδώ μέχρι να γυρίσω. Ναι. Δεν θα αρχίσω. Γεια σου. Γεια. Τι θα ήθελες? Κάτι για ψητό. Έχω μια όρεξη για ψητό. Μα χθες δεν έφαγες. Α, ναι. Καλά τότε. Για βραστό. Θέλω να φάω και σούπα. Μα αυτή τη ζέστη. Ναι, σωστά. Τι άλλο. Τότε, μήπως έχει σνίτσελ? Ναι, αλλά μου φαίνεται ότι η σνίτσελ αγόρασε η κυρία Κάτα, ε. Εκείνη δεν σας μαγειρεύει? Ναι, σωστά. Καλά τότε, θα έρθω σε λίγο. Γεια, γεια. Γεια. Παιδιά, είστε σίγουροι ότι αυτός είναι χάρτης του θησαυρού? Εγώ θα έλεγα ότι είναι διαβήτης. Εδώ και δύο ώρες κάνουμε συνέχεια κύκλους. Και τώρα που πρέπει να πάμε? Στο μπάνιο. Α, δεν βλέπω στο χάρτη κανένα μπάνιο. Όχι, εννοώ ότι θέλω πιπί. Πάω πίσω από κάποιο δέντρο. Λοιπόν, εδώ λέει ότι πρέπει να φτάσουμε στο πράσινο σημείο. Από το δέντρο 6 βήματα. 6 βήματα. Ναι. 1, 2, 3, 4. Εδώ, 6 βήματα. Όχι, Αντρέα. Τα δικά σου 6 βήματα δεν σαν τα δικά μου. Α, καλά. 3, 4, 5, 6. Εδώ. Τι ψάχνεις? Να, κοίτα. Αυτό το πράσινο σημείο. Α, εδώ είναι. Μόλις το πάτησα. Να τι, αγάπη μου. Τι κάνεις εδώ? Θεία, αν όλα πάνε καλά, ο ανιψιός σου θα παίξει στους φωνιάδες. Όχι, γιατί θα γίνει φωνιάς, μην έχεις αμφιβολία. Ω, μωρό μου, πόσο σ' αγαπώ, τη γλυκιά που είσαι. Αυτό. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ναι, καλά ήταν, ήσυχα. Και οι άνθρωποι πολύ καλοί. Πηγαίναμε στην Πλάζ, ακούγαμε καντόμπε, τρώγαμε σάντουιτς. Πολύ ωραία πέρασα. Σου έφερα και μπισκότα. Θα σου τα δώσω μετά. Είναι μουρλια. Ωστόσο άρεσε. Τι έπαθες? Γιατί στενοχωριέσαι? Χριστίνα, θα πας να μείνεις εκεί για πάντα? Κοίτα, η μαμά με άφησε να έρθω για λίγο. Αλλά το Μάρτιο παντρεύεται. Σε παρακαλώ, πες της να έρθετε πάλι εδώ. Αν θέλεις πάμε μαζί να της το ζητήσουμε. Συνέχεια της το λέω. Μπορεί και να την πείσω. Όχι.
Δεν μπορεί να μου το κάνει αυτό η μαμά σου. Δεν θα μου πάρει την καλύτερη μου φίλη. Ούτε εγώ θέλω να χάσω τον καλύτερο μου φίλο. Ε, πότε λες? Και τι πράγμα? Πότε θα μου δώσει τα μπισκότα? Στα φέρνω τώρα. Μη φύγεις, Κριστίνα. Σε παρακαλώ, μη φύγεις. Αν έχουν οι Αντρόμητοι, γιατί όχι κι εμείς? Σιωπή, κεφάλα. Μου λες ή το θες το φαν κλαμπ? Δεν ξέρω. Πάντως είναι καλή ιδέα. Ο Λατσίτα έχει δίκιο. Είναι πολύ καλή ιδέα. Και εγώ πάντα ήθελα ένα φαν κλαμπ. Ωραία. Είναι πολύ καλή ιδέα του Νάτσο. Άντε να φτιάξουμε ένα φαν κλαμπ να τελειώνει. Ο Νατσίτα θα είναι ο πρόεδρος του Fan Club. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Ο Ρούντι Κακόνι, αντιπρόεδρος, και εγώ ταμείας. Δώσε με 100 πέσος για τα έξοδα, παιδί μου. Ποια έξοδα? Πώς, τα έξοδα της ίδρυσης. Δικηγόροι, συμβολιογράφοι και ένα δωματάκι πολιτικού. Έλα, δώσε, σε παρακαλώ, δώσε. Ναι, ναι, δώσε. Θα σου φτάσουν μόνο 100 πέσος για να κάνεις τόσα πράγματα? Όχι, καλά λες. Δώσε μου 1000. Α, Αλφονσίτο, καλά που έχεις και εμένα, ε. Τι θα έκανες χωρίς εμένα? Πάντα ήθελα να κάνω ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Παιδιά, ας φάμε τα σποράκια τώρα, γιατί μετά δεν θα μπούμε γεμάτα. Είσαι καλά, όταν ξεκινάς να τρως σποράκια δεν σταματάς. Άλλη Πιατρέα, ποια θα πάρει τη θέση της? Εγώ. Ετοιμαστείτε, είναι ώρα. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους. Άλλη μια εκπομπή από τους FM Ατρόμητους. Επιστρέψαμε κοντά σας με το πρόγραμμά μας μετά από σύντομες διακοπές, με πολλές αλλαγές και πολλούς καινούργους. Είτε παρακαλώ στους ακροατές μας. Νάτι. Λούκας. Μαριλού. Λολίτα. Βάσκος. Φελίπε. Γιασμίν. Χέντι. Εμιλιάνο. Κάποια παιδιά έχουν φύγει για διακοπές, ενώ άλλα γύρισαν, όπως η Κριστίνα που είναι κοντά μας. Είδωλο! Συγγνώμη. Διακόπτω το πρόγραμμά σας για μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Απόψε στο σινεμά αυτοκινήτων στην 25η Μαΐου προβάλλεται την ταινία «Ρωμαίος Κιουλιέτα». Μια ιστορία αγάπης όπου όλα ξεκίνησαν όμορφα, αλλά στο τέλος έγιναν μαντάρα. Όπως της Γιασμίν και του Χέντι. Α, όχι. Αυτή διαφέρει γιατί εκείνος θέλει, ενώ εκείνη όχι. Α, συγγνώμη. Μου ξέφυγε. Καλύτερα να φύγω. Όχι, φίλε μου. Πρέπει να μπουν κάποια όρια, Αλφονσίτο. Κατέστρεψαν τα αποδυτήρια. Ο Ιάπωνας έκανε προπόνηση καράτε με τους πάντους. Ο Τσιπίδας διέλυσε τις τουαλέτες και αυτός ξέρεις τι έκανε. Ξέρεις τι έκανε αυτός. Κατέστρεψε τους σωλήνες στον ντους και έσπασε 2 βρύσες. Μπορείς να το πιστέψεις? Πώς δεν μπορώ. Και το βρίσκω υπέροχο. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, στα παιδιά? Είδες, Κούντε. Είναι μέρος της προπόνησης. Επίδειξη δύναμης. Μα φυσικά. Μέρος της προπόνησης. Καλά λέει. Επίδειξη δύναμης. Έτσι το αγόρι μου, τι κάνεις εσύ, για πες μου. Έκανα κι εγώ επίδειξη δύναμης. Α, ναι. Ναι, για να κλείσω την πόρτα στο μπάνιο, δεν ξέρεις πόση δύναμη έβαλα. Εξαντλήθηκα. Κεφάλα. Άι. Μόλις κατέστρεψα τη ραδιοφωνική εκπομπή των Ατρόμητων. Εσείς, πώς τα πάτε? Τέλεια. Καλά. Σχεδόν τέλεια. Το εθνικό πρωτάθλημα θα είναι φέτος το γεγονός της χρονιάς. Οι πρώτοι προκρίνονται για το πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής που θα γίνει στο Περού. Τι είναι αυτά που λες, τη Βραζιλία? Τι λέει, η εκφωνήτρια είναι άσχετη. Ναι, ναι, έξω. Εγώ είμαι η εκφωνήτρια. Μαμά, τι κάνεις εδώ? Εσύ σιωπή. Εγώ είμαι επαγγελματίας εκφωνήτρια. Η Μαρσελίτα Φεουντάλ μου, οπότε έχω υπέροχη φωνή. Α, ναι, τη γνωρίζετε προσωπικά? Να, ένα βράδυ που. Εδώ, που την έβλεπα στην τηλεόραση στο δωμάτιό μου, φώναξα «Μαρσέλα!» και εκείνη είπε «Α, τι φωνή έχει αυτή η γυναίκα, Θεέ μου, ξέρω πολλά τέτοια ανέκδοτα να σας πω». Λοιπόν, πρώτα θα σας θυμηθώ, είμαι η Κόκα, η σύζυγος του Τόνι του Κρεοπόλη. Λοιπόν, στέλνω χαιρετίσματα στη Σπίτση και Πορότα που είναι ξαδερφές μου, στη Μέκα που μόλις μετακόμισε, στη γιαγιά μου την Αντέλα που μας ακούει και στη θεία μου που μένει στην άλλη πόλη. Λοιπόν, με ακούτε όλοι? Είμαι η Κόκα, η σύζυγος του Τόνι του Κρεοπόλη. Λοιπόν, στέλνω χαιρετίσματα στη Σπίτση και Πορότα που είναι ξαδερφές μου, στη Μέκα που μόλις μετακόμισε. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι. Όχι, σταματήστε, παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Ναι, καλύτερα να γυρίσουμε. Εγώ έχω τέτοια πείνα που μου έρχεται να φάω ό,τι βρω. Τα δέντρα, τα λουλούδια, όλα. Καλά, καλά, εντάξει. Ας βάλουμε ένα σημάδι και συνεχίζουμε αύριο. Ναι, αλλά πώς? Έχω μια ιδέα. Χοντρή, έλα στάσου εδώ. Μην κουνηθείς, ε. Και αύριο ή μεθαύριο θα έρθουμε να σε βρούμε. Καλά. Έξυπνε, γιατί δεν κάθεσαι εσύ, εχάζε. Το βρήκα. Ας βάλουμε έναν μπάσαλο εδώ. Και πού θα τον βρούμε τον μπάσαλο? Ένας καλός πρόσκοπος πάντα έχει πάνω του ένα μπάσαλο.
Άντε, τι άλλο θα βγάλει ακόμα. Άντε, γρήγορα. Αν τρέχει την άμυ, δώστε με. Έλα, δυνατά. Αυτό είναι. Θα βάλω και το καφέ. Και αύριο συνεχίζουμε την αποστολή. Εντάξει. Όποιος φτάνει τελευταίο στο ξενοδοχείο, να εισάντηξε τις υπόλοιπες. Ωραία! Τόνι, κατάλαβα. Ήρθες με τα πόδια για να μην πληρώσεις εισιτήριο, Όχι, μην με βάλεις να κάτσω πάλι εκεί. Θα πιαστώ ολόκληρος, καταλαβαίνεις. Γιατί, άντρα μου, είναι τόσο ρομαντικά. Να παρακολουθείς προσεκτικά το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Μήπως γίνεις κι εσύ λίγο πιο τρυφερός. Λίτορ, δεν βάζεις καλύτερα να δούμε ποδόσφαιρο, έλα. Α, τώρα που είπες για ποδόσφαιρο, κύριε Τόνι, σας έχω καταπληκτικά νέα. Ανακοινώνω στο αγαπητό μου κοινό ότι η μηχανή προβολής χάλασε. Και τι θα κάνουμε? Κανένα πρόβλημα, τα έχω κανονίσει, τώρα θα δείτε. Ρωμαίο! Ω, Ρωμαίο μου! Ιουλιέτα! Ω, Ιουλιέτα μου! Ιουλιέτα! Ναι! Θέλω να πάω τουαλέτα! Μ' αρέσει πολύ. Μπράβο. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το σπίτι. Ναι, είναι πολύ όμορφο και αρκετά μεγάλο, ε. Ναι, θα έχεις και δικό σου δωμάτιο. Όποτε θέλεις θα μπορείς να μας επισκέπτεσαι. Όχι, θείε. Δεν θα σας επισκέπτομαι. Τι έγινε, Κριστίνα? Δεν θες να με ξαναδείς? Όχι, ίσα. Θέλω να μείνω εδώ, μαζί σας. Στην Ουρουγουά είναι ωραία. Και τη μαμά τη λατρεύω. Αλλά δεν θέλω να φύγω. Σε παρακαλώ, θείε. Βοήθησέ με να πείσω τη μαμά. Α, Κριστίνα, καλά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά μου φαίνεται ότι εσύ πρέπει να μιλήσεις με τη μαμά σου. Ποιος να είναι, για δες ποιος είναι. Γεια σας, πώς είστε? Γεια σου. Τι κάνεις, Τσόλο? Μήπως ενοχλώ, με συγχωρείτε. Όχι, έλα, τι έγινε? Τίποτα, απλά ήθελα να σου πω ότι ο πατήρ Φραντζίσκο αφήνει το Χουάμπι να παίξει στους ατρόμητους. Αλήθεια? Αν θέλεις μπορείς να το δοκιμάσεις. Τι ευχάριστο, νέο, πόσο χαίρομαι. Αυτό είναι για σένα. Για μένα? Ναι, δεν ξέρεις πόσα τέτοια πουλάω. Α. Είναι πολύ χρήσιμα. Έλα, βοήθαμε. Είμαστε ή δεν είμαστε φιλενάδες? Ναι, αλλά να ζητήσω στη Μέκα να σε υιοθετήσει. Δεν ξέρω αν πρέπει. Έλα, πεθερά σου είναι. Δεν είναι πεθερά μου. Όχι ακόμα. Έλα, πες κάτι. Σίγουρα θα πει ναι. Τώρα έχει μεγάλο σπίτι. Μπορεί να με πάρει για κόρη της. Θέλεις πολύ να έχεις ένα σπίτι, ε? Όχι. Θέλω πολύ όμως να έχω μια μαμά. Πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα, Εμιλιάνο. Χθες βράδυ το έργο έσπασε τα μία. Ναι, πέθανα στα γέλια. Δεν ήξερα ότι η Λιέτα ήταν τόσο χοντρή και ο Ρωμαίο φαλακρός. Και εσύ ανυπόφορος, ε. Ναι, γελάς τώρα, γελάς. Τες βράδυ όμως δεν ήξερες τι να πεις. Είχες κατάπιει τη γλώσσα σου. Γιατί? Γιατί για να δούμε το έργο εδώ γυρίσαμε αργά στο σπίτι. Και αυτό δεν άρεσε καθόλου τη γιαγιά. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Η γειτονιά εδώ είναι ήσυχη. Οι μόνοι που θέλουν προσοχή είναι οι φωνιάδες. Και πώς ξέρουμε ποιοι είναι οι φωνιάδες? Κοίτα, είναι πολύ εύκολο. Ο χαζός ο Αλφόνσο τους έχει κάνει ένα τατουάζ εδώ στο νόμο. Ωραία ιδέα! Και εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα τατουάζ. Το βρήκα. Μια μπάλα στην κοιλιά. Α, όχι. Καλύτερα μια πορτοκαλάδα στον αφαλό. Για να βάζουμε καλαμάκι και να τη ρουφάμε. Γύρνα, Κάροτ, σε παρακαλώ, γύρνα. Το καπέλο πήγε. Όπα. Ένα χαρτί, παιδιά. Τι να λέει? Ακούστε. Ευχαριστώ για το καπέλο των Ατρόμητων. Τώρα δώστε μου και τη φανέλα. Ζήτω οι πρωταθλητές.
Σίγουρα θα είναι θαυμαστής μας. Παιδιά, ελάτε! Νομίζω ότι βρήκα το θησαυρό. Πού πάμε? Παιδιά, κοιτάξτε ποιος ήρθε. Ο πατέρας Φρανσίσκο τον αφήνει να παίξει στους ατρόμητους. Τι λέτε? Χουάμπι, δεν είσαι ορφανός? Ναι, γιατί? Τώρα δεν είπε ότι ο πατέρας σου σε άφησε να έρθει? Όχι, Μπόκα, όχι. Τι λες? Ο πατέρας Φρανσίσκο είναι ιερέας, Μπόκα, ιερέας. Τι? Έχει πατέρα ιερέα? Σταμάτα. Είναι κεφάλας ο Μπόκα, δεν σκαμπάζει. Λοιπόν, αλλάξτε και σας περιμένω στο γήπεδο γρήγορα, έτσι. Έχει πλάκα, χοντρός. Τι γίνεται με τη Μαρτίν Φιέρο? Με τη Μαρτίν Φιέρο είναι όλα καλά. Επικίνδυνοι ήταν οι δυναμίτες. Τώρα είναι οι φωνιάδες. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω με τους φωνιάδες. Δεν τους ξέρω, αλλά εδώ μου κάθονται. Αν δω κανέναν με τατουάς, μπορεί και να τον σκοτώσω. Ναι, θα τους παιδέψουμε τόσο πολύ που ξέρετε τι θα κάνουν το τατουάς τους. Καλά. Χέντι, τι έχεις στον ώμο σου? Α, παιδιά, βρήκαμε το θησαυρό! Το θησαυρό του πειρατή, τι να είναι? Σίγουρα κοσμήματα της βασίλισσας! Α, παιδιά, είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Μα βέβαια, με αυτό το θησαυρό θα αγοράσω το γήπεδο της Μποκ. Θα είμαι ο μόνος βασικός, θα στείλω τον εφοπλιστή για βρούβες και αν ο Μπαμπίνο δεν με θέλει στην ομάδα, θα τον διώξω, ναι. Ωραία. Θα τα ανοίξουμε? Όχι. Ας περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο. Άντε μπρος! Τι είναι αυτό? Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σαν τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι.